Κύριε Μανώλη Κουμεντάκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς, ακροατές. Ακούω τον πρόεδρο της ΟΕΣΚ. Σήμερα κάνουμε έτσι μια διαμαρτυρία μετά από τις θέσεις που έχουμε καταθέσει και στους αρμόδιους στην περιφέρεια, στους αρμόδιους υπουργούς και σε όλη την Ελλάδα, εδώ της Κρήτης, την άποψη του λιανικού εμπορίου στα αυτά τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργικότητα και στην οικονομική τους κατάσταση των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτόν αφενός αφαιρείται εργασία και δουλειά από τις μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ίδιους ρόλους και τους ίδιους κανόνες με άλλες επιχειρήσεις που ανταγωνιστικά δημιουργούν τέτοια μεθυμισής προβλήματα. Επειδή αυτονόητα πάντα λέγαμε το λιανικό εμπόριο και το τονίζαμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας είναι καθοριστικό ρόλο και συμφωνούμε με αυτό και λειτουργούσαμε με βάση αυτό και με βάση αυτό το λιανικό εμπόριο, οι μικρές επιχειρήσεις που είναι στις αγορές μέσα που μπαίνουν 1 έως 5 άτομα μέσα στις επιχειρήσεις αυτές τηρούσαν όλους τους κανόνες, τους υγειονομικούς κανόνες, με αποτέλεσμα η διασπορά από τη μεριά του ελληνικού εμπορίου να έχει καταληκτεί ότι δεν ήταν σημείο που δημιουργούσε θέματα, υγειονομικά θέματα. Αλλού ήταν τα θέματα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό εμπόριο, γι' αυτό και φωνάζαμε πέρυσι, πλήρωσε αυτή την ιστορία, αλλού έπρεπε να καθορίσουν την προσοχή τους. Την καθόρισαν στο λιανικό εμπόριο. Έκλεισαν πέρυσι, είχαμε 2-3 lockdown. Γι' αυτό φωνάζαμε ότι δεν είναι εδώ διασπορά. Το ίδιο πάνε να κάνουν το και τώρα. Και μάλιστα τους 2 τελευταίους μήνες, που οι μήνες αυτές για την όλη τη χρονιά είναι καθοριστικοί στην οργάνωση, στην οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων. Και θα ήταν πολύ κακό να δημιουργηθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, μια πολύ μεγάλη ζημιά. Και δυστυχώς φοβόμαστε ότι το κράτος δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη ζημιά. Αν όλα συμβούν στους πάντες, αν ξέρω εγώ για το θέμα της υγείας, για το θέμα και ενάντια της προτροπής αυτών των ανθρώπων, των πολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι θέλουν με ένα εγωιστικό τρόπο να συνεχίσουν να λειτουργούν έτσι στην υπόλοιπη κοινωνία και στους υπόλοιπους πολίτες, αν η πολιτεία θέλει να τους προτρέψει ή αν θέλει να τους όχι αποβάλει, να τους κάπως να τους διαχωρίσει λίγο από την υπόλοιπη, από την κοινωνία και αυτούς που είναι εμβολιασμένοι, ας το κάνει για όλους και ας το κάνει για τους πάντες, έτσι, όχι ταυτάται άλλοι κανόνες που αφορούν ας πούμε τις εκκλησίες, που αφορούν τις λιανικές αγορές, που γίνεται ο χαμός κάθε μέρα, που είναι τα σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, έκανα μια μικρή αλλαγή στο θέμα των αλλά δεν συμβαίνει ότι λέτε, αυτό λοιπόν, δεν ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά το θέμα του σούπερ μάρκετ. Λέτε λοιπόν ότι ακριβώς πρέπει να υπάρχουν συνολικά υγειονομικά μέτρα προς όφελος όλων, γιατί το προβλήματα τα έχουν και οι εμβολιασμένοι και οι ενεμβολιαστοί, για να ξέρουμε τι λέμε μεταξύ μας σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία. Όχι, απλά το συνοψίζω, σαφέστατα. Όλο αυτό το πράγμα με λέτε και εσείς για άλλη μία αφορά. Είχατε στείλει πρόσφατα... Είναι άδικο, η αδικία εκεί πραγματικά γίνεται μια μεγάλη αδικία στο λιανικό εμπόριο. Έτσι, το λιανικό εμπόριο το έχουμε καταδείξει και το έχουμε αναδείξει σε όλα τα επίπεδα και με αποδεικτικά και με τεκμήρια, ότι όλη αυτή την ιστορία, το ελληνικό πολίτη ήταν το όλο του οικονομικού κυκλώματος, ήταν το χαμένο κομμάτι και το αδικημένο κομμάτι. Έτσι. Και τώρα πάλι είναι άδικο αυτό το πράγμα. Αυτή η αδικία πραγματικά δημιουργεί, αν θέλετε, μια μεγάλη αναταραχή μέσα στο ελληνικό εμπόριο, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι την Ελλάδα. Έτσι. Και στην κατεύθυνση αυτή, μαζί με την εστίαση, η μικρή εστίαση, η οποία και αυτή σήμερα έχει μεγάλα προβλήματα,
μαζί θα πάμε στην περιφέρεια και να καταθέσουμε, αν θέλετε, τις απόψεις μας, αυτές τις θέσεις μας εμάς του Λιανικού Εμπορίου που την έχουμε στείλει και πάνω στην κυβέρνηση, μήπως θα βρεθεί μια λύση. Ή για όλους ή όχι για όλους. Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία. Έτσι. Και σε παραλαμβάνω, αν πρέπει, θέλει η κυβέρνηση να προτρέψει ανθρώπους να εμβολιαστούν, γιατί θα κάνουν καλό στην κοινωνία, στη χώρα μας, στην οικονομία μας και γενικότερα στην υγεία των πολιτών, έτσι, ας κάπως να τους απομονώσει, αλλά με ένα τρόπο τέτοιο που πραγματικά να μην δημιουργήσει διαχωρισμούς κλπ. Αλλά όχι να βάλει το Λιανικό Εμπόριο πάλι μπροστά, έτσι, να δημιουργήσει αυτά τα θέματα. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Απόλυτα σαφείς είσαστε, κύριε Κουμαντάκη. Καλημέρα σας από τον 9 4.